Έλα, πόσα τηλέφωνα θα σας κάνω και να παίξει ο Θεός. Πόσα τηλέφωνα. Καλησπέρα σε όλους. Οι κληρώσεις έχουν βγει για το Α και Β γκρουπ. Οι διαιτητές μας θα σας βάλουν σιγά σιγά στα τραπέζια, ειδικά για το Β γκρουπ. Ο κύριος Μαγκουλιανός και η Μαρία Παπανδρέου. Παρακαλούμε τους συμμετέχοντες να κάτσουμε σιγά σιγά στις θέσεις τους, έτσι ώστε να ξεκινήσουμε τις αντίληξεις γρήγορα με τους χαιρετισμούς μας και να ξεκινήσουμε το τουρνουά μας. We are kindly requesting welcome to our tournament. We are kindly requesting to take your positions in order to start our opening ceremony and right afterwards to start the first round. Καλησπέρα σας λοιπόν και επισήμως καλώς ήρθατε μετά από 22 χρόνια στο τουρνουά που επιθυμούσαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό να ξαναφέρουμε στον τόπο. Είναι το τρίτο λοιπόν διεθνές τουρνουά που γίνεται στον Άγιο Νικόλαο, στο ίδιο σημείο ξανά, στο ξενοδοχείο εμείς. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί αυτό το κρέταντσες τουρ, όπως το έχουμε ονομάσει, έπρεπε να περνάει και από τον Άγιο Νικόλαο. Το οφείλει στην ιστορία, τη σκακιστική ιστορία αυτής της πόλης, στη δουλειά που γίνεται, στη διείσδυση που έχει το σκάκι, στην τοπική κοινωνία και φυσικά ο στόχος του τουρνού αυτού είναι να έχει ακόμα μεγαλύτερη. Δεν θα μπορούσε να έχει πραγματοποιηθεί αυτό το τουρνουά εάν δεν είχαμε την υποστήριξη των τοπικών φορέων. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε από καρδιάς την Περιφέρεια Κρήτης, την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, καθώς και τον Δήμο Αγίου Νικολάου, που με τη στήριξή τους καταφέρουμε να φέρουμε σε πέρα σε αυτή τη δύσκολη διοργάνωση. Είναι μια διοργάνωση η οποία σαφώς τη θέλαμε πάρα πολύ καιρό, αλλά λόγος που καθυστέρησε 22 χρόνια είναι γιατί έχει αρκετές δυσκολίες για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί σε υψηλό επίπεδο, όπως βλέπετε, προδιαγραφές. Με συμμετέχοντες από 10 διαφορετικές χώρες, έχοντας μπει πλέον στο καλεντάρι, στο παγκόσμιο καλεντάρι, είμαστε χαρούμενοι γιατί ο στόχος αυτής της διοργάνωσης είναι αυτή τη φορά να μην γίνει μια φορά και να σταματήσει, αλλά να ριζώσει στον τόπο, να έχει ετήσιο ρυθμό όπως έχουν και τα υπόλοιπα τουρνουά που γίνονται στο Ηράκλειο και στα Νόλια τα τελευταία 9 χρόνια. Έτσι λοιπόν, ο Άγιος Νικόλαος γίνεται μέλος αυτής της ισχυρής αλυσίδας που προάγει το σκάκι σε όλη την Ανατολική Κρήτη και σε όλο το νησί φυσικά και καταστεί τον τόπο διεθνή σκακιστικό προορισμό. Με την ευκαιρία αυτή θα θέλαμε, είναι μεγάλη μας χαρά, να καλέσουμε τους εκπροσώπους των τοπικών φορέων για τον δικό τους χαιρετισμό και για άλλη μια φορά να τους ευχαριστήσουμε για την σημαντική συμβολή τους. Θα ήθελα να καλέσουμε στο βήμα τον εκπρόσωπο της Περιφέρειας, Περιφερειακό Σύμβουλο, τον κύριο Μανώλη Κλόντζα και τον δικό του χαιρετισμό. Χαίρετε και από μένα. Καταρχάς, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι πραγματικά ένα άθλημα πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο προάγει αφενός μεν την πνευματική καλλιέργεια των παιδιών και αφετέρου είχε την ευκαιρία το τρίτο διεθνές τουρνουά να διεξαχθεί στη περιοχή του Αγίου Νικολάου μετά από μια προσπάθεια κάποιων ετών και θεωρώ ότι όλη αυτή η προσπάθεια έχει να ταυτιστεί με τους καταξιωμένους προπονητές αλλά και με τον Σύλλογο του Αγίου Νικολάου που πραγματικά διέπει και φροντίζει να διαιωνίζει
την ύπαρξη του σκακιού σε διεθνές και παγκόσμια κλίμακα. Ο κύριος Φλόκας, ο οποίος πραγματικά είναι ένας καταξιωμένος άνθρωπος του σκακιού, είναι εκείνος ο οποίος με τις προσπάθειές του δεν αφήνει να χαθούν τέτοιες ευκαιρίες και θεωρώ ότι η περιοχή μας ως Δήμος του Αγίου Νικολάου και όχι μόνο έχει την διεθνή και παγκόσμια αναγνωρισιμότητα με τη διενέργεια τέτοιου είδους αθλημάτων τα οποία διεξάγονται μέσα στα πλαίσια της παιδείας, της ανάπτυξης, του πολιτισμού και φυσικά του οράματος, μιας και το σκάκι, από ό,τι γνωρίζετε όλοι σας, έχει ξεκινήσει από την Ινδία τον 7ο αιώνα, διαιωνίστηκε το 15ο, πήρε την ευρωπαϊκή του, κατά κάποιο τρόπο μεταξύ των πεσών, ανάπτυξη ευρωπαϊκή το 19ο αιώνα και φυσικά είναι ένα άθλημα το οποίο πολύ καλλιεργεί το πνεύμα, τη συνείδηση, την αλληλεγγύη, τη βοήθεια και φυσικά βέβαια την συνύπαρξη και σωστή τακτική απέναντι των παιχτών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό νέα παιδιά να ταυτίζονται με αυτό το συγκεκριμένο άθλημα, διότι ενός υγιής εν σώμα τη γη προσδίδει ιδιαίτερη έμφαση στη πνευματική καλλιέργεια των παιδιών και όχι μόνο. Και φυσικά είμαι υπερήφανοι, αφενός μεν για τη συμμετοχή του Δήμου και αφετέρου για την αλληλέγγυα προσπάθειά μας ως περιφέρεια. Και θα είμαστε αλληλέγγυοι σε τέτοιου είδους προσπάθειες και στο μέλλον, αλλά και φυσικά βέβαια όπου χρειαστεί. Σας εύχομαι να είστε καλά, να διεξαχθεί επιτυχώς αυτός ο αγώνας και να φροντίσουμε αντί να μεσολαβούν τόσα χρόνια για τη διενέργεια τρίτων τουρνουά διεθνού στην περιοχή μας, να γίνονται όλο πιο συχνά, διότι πραγματικά το αξίζουμε και σαν πόλη, και σαν πολιτισμός, και σαν ανάπτυξη, και σαν ιδιωτικό επίπεδο, αλλά και σαν πνευματικό δείκτη των παιδιών και των ανθρώπων που ασχολούνται. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Είναι μεγάλη μας χαρά να έχουμε στο πλευρό μας την περιφέρεια, όπως βέβαια και το Δήμο. Στο πρόσωπο του κυρίου Χάρη Αλεξάκη θα εκπροσωπηθεί σήμερα ο Δήμος. Να πω ότι πραγματικά η εμπειρία της συνεργασίας με το Δήμο ήταν πολύ σημαντική και πολύ αποτελεσματική. Ευχαριστώ πάρα πολύ και δημοσίως. Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στο τρίτο διεθνές τουρνουά που πραγματοποιείται στον Άγιο Νικόλα. Όπως είπε πολύ σωστά στην εισαγωγή του ο Κώστας, το χρωστούσαμε στην ιστορία που έχει το σκάκι στον Άγιο Νικόλα. Ένα άθλημα που πραγματοποιείται με πολλές συνθήκες, με πολύ κόσμο να ασχολείται και ένα άθλημα που αναπτύσσει πνευματικά, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Η πρόταση όταν ήρθε στη συνεργασία πάντα με τους όμιλο και η συνεργασία που έχουμε να πω εδώ πέρα με τον Λατό και Καμάρα πλέον, γιατί δεν έχει φτάσει ένα σύλλογο που δημιουργήθηκε και δεύτερο για να καλύψει τις ανάγκες. Νομίζω ότι ήταν η πρόταση που ήταν, βρήκε σύμφωνο και από ό,τι αποδεικνύεται πολύ σωστό το δημιουργή του Δήμου Νικολάου, ώστε να στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Ευελπιστούμε και στο μέλλον να δημιουργηθούν μεγαλύτερες και αντίστοιχες διοργανώσεις. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Κώστα τον Κόλκα που είχε να λάβει όλη αυτή τη. Η προσπάθεια, το Great and Chess Tour, νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική προσπάθεια που βοηθάει όχι μόνο τον Αγιονικό Λαό, το Σκάκι, αλλά και το Σύνομο της Κρίσης, μια προσπάθεια ανάπτυξης του αθλητικού τουρισμού, μπορούμε να πούμε, και νομίζω ότι είναι και στις προτεραιότητες και στις κατευθύνσεις του Δήμου Αγιονικού Λαού. Να ευχηθώ καλά αποτελέσματα και καλές επιτυχίες σε όλους. Ευχαριστώ πολύ. Λίγο πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να αναφερθούμε σε δύο-τρία πράγματα τεχνικά και πολύ ενδιαφέροντα. Συνηθίζουμε μαζί με το κύριο μέρος των αγώνων να έχουμε και κάποιες παράλληλες εκδηλώσεις, παράλληλες διοργανώσεις. Αυτές για μας είναι πολύ σημαντικές για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί θέλουμε η σκακιστική κοινότητα να έρθει σε επικοινωνία μεταξύ της, να συσφίξουμε τις σχέσεις μας δηλαδή. Καθώς εδώ μαζεύονται άνθρωποι από διαφορετικά μέρη όλου του κόσμου, καθώς και άνθρωποι που δεν γνωρίζουν ενώμενους ότι ήταν πόλεις. Παραδείγματος χάρη Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο. Έτσι λοιπόν, έχουμε διοργανώσει μια σειρά από παράλληλες εκδηλώσεις που είναι πολύ σημαντικές και μπορούν να συμμετέχουν όχι μόνο οι αθλητές που βρίσκονται εδώ, αλλά και οποιοδήποτε άλλος βρίσκεται, είναι ας το πούμε ανεπίσημες εκδηλώσεις. Ξεκινώντας λοιπόν, έχετε όλοι ένα πρόγραμμα στο οποίο υπάρχουν αυτές οι εκδηλώσεις, στα ελληνικά και στα αγγλικά. Ενδεικτικά θα σας πω ότι Τετάρτη έχουμε το ατομικό πρωτάθλημα Blitz, που είναι μετά το τέλος του γύρου στην αίθουσα. Την Πέμπτη θα έχουμε την επίσκεψη στην Σπιναλόγκα, οριακά στο πέμπτο γύρο. Θα προλάβουμε γιατί είναι ένα από τα υπέροχα μέρη και
πάντοτε προσπαθούμε να συνδυάζουμε κάποιες εκδρομές. Την Παρασκευή θα έχουμε το ομαδικό πρωτάθλημα Blitz, καθώς και μια ομιλία που απευθύνεται κυρίως στους γονείς των νέων παιδιών γύρω από το σκάκι σαν εκπαιδευτικό εργαλείο και οι ευεργετικές του ιδιότητες που θα γίνει εδώ στην αίθουσα στο Ερμής. Ενώ το Σάββατο θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε δύο ακόμα παράλληλες εκδηλώσεις. Η πρώτη έχει να κάνει με το Σιμουλτανέ που θα γίνει σε ένα κεντρικό σημείο στον Άγιο Νικόλο, πιθανότατα στη Λίμνη. Θα δούμε. Έτσι ώστε να μπορέσει η πόλη να δει από κοντά, να φέρουμε το σκάκι δηλαδή έξω από το ξενοδοχείο, μέσα στην κοινωνία, για να γνωρίσει μαζικά η πόλη μας τι συμβαίνει. Και το δεύτερο που έχει πολύ ενδιαφέρον επίσης είναι μια δραστηριότητα που είχε γίνει στην Πάτρα, για δεύτερη φορά στην Ελλάδα θα γίνει εδώ τώρα, το οικογενειακό Blitz, όπου θα συμμετέχουν δύο παίχτες, από δύο παίχτες μέλη της ίδιας οικογένειας, και πραγματικά θα δούμε μπαμπάς και παιδί κλπ. Θα δούμε, θα έχει ενδιαφέρον. Οι τετραμελείς οικογένειες που παίζουν σκάκι έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί θα αναγκαστούν να χωριστούν σε 2-2. Γενικά θα έχουμε πολύ ενδιαφέροντα μάτς. Λοιπόν, επίσης το πρόγραμμα όπως βλέπετε εναλυτικά, να θυμίσω εδώ ότι αύριο έχουμε διπλό γύρο. Είναι στις 10 το πρωί και στις 4 το απόγευμα κανονικά και όλοι οι υπόλοιποι γύρω είναι κανονικά στις 4, εκτός από τον τελευταίο που είναι στις 10 το πρωί. I would like to remind you that each one and every one of you can have a program of our parallel events and also of the schedule of the tournament. A parallel events as is usual individual blitz tournament, a team blitz tournament and some other mostly orientated towards the local society activities like simultaneous exhibition match. Also I would like to tell you that on Thursday, on the 20th of August, we have an excursion in Spinaloga Island, something that we suggest that you don't miss. It's really very nice, and you should put it in your schedule, according to our opinion. We'd like to remind you, tomorrow's round is at 10 o'clock in the morning and 4 in the afternoon. It's a double round. It's the only double round during this this 1 week. The rest of the rounds are 4 in the afternoon, and the only other exception is the last round, next Monday at 10 o'clock, and the closing ceremony at 4. I'd like to remind you, of course, that you are not allowed to carry any kind of electronic devices in the playing hall. In case you carry them on you have to switch them off completely and put them on the desk over there. Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι απαγορεύεται το να κρατάτε οποιοδήποτε είδος ηλεκτρονικής συσκευής απάνω σας. Σε περίπτωση που το έχετε φέρει στην αίθουσα, παρακαλούμε να το απενεργοποιήσετε και να το αφήσετε στο γραφείο πάνω εκεί. Φυσικά είναι ένα τουρνουά που ήδη δείχνει ότι θα διεξαχθεί σε ιδιαίτερα φιλικό περιβάλλον, οπότε δεν θα χρειαστούν τα λεγόμενα anti-cheating measures. Παρ' όλα αυτά, είμαστε προετοιμασμένοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και γι' αυτό, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα έχετε τις διεθνείς προδιαγραφές. It's a friendly atmosphere and it will be a tournament that we are sure that there will not needed any of our anti-cheating measures. Just to let you know that we have already taken anything that is needed in order to secure its international standards. So, σε αυτό το σημείο, από την δική μου πλευρά, ολοκληρώνοντας να πω για το χρονοσκέψη, ότι είναι 90 λεπτά για όλη την παρτίδα, συν 30 δευτερόλεπτα ανακίνηση. Από την πρώτη κίνηση παίρνετε 30 δευτερόλεπτα σε κάθε σας κίνηση, ενώ στην 40 κίνηση παίρνετε επιπρόσθετα 30 λεπτά χρόνου. I would like to remind you the time control. It will be 90 minutes for the first 40 moves. And in the 40th move, you take additional 30 minutes time, and increment, you have 30 seconds per move one. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το τουρνουά. Για να κηρύξουμε την έναρξη του τουρνουά, θα ήθελα να καλέσω την εκπρόσωπο των τοπικών σωματείων. Μια αλλαγή στο. Θέλαμε να καλέσουμε την κυρία Κανιαδάκη Δέσπο να κάνει την εισαγωγική κίνηση στη σκακέρα νούμερο 1. Εκεί, ο Παναγιώτης που είναι. Okay, μισό λεπτό, θα μου δώσετε μισό λεπτό. Να καλέσω την κυρία Δέρταυλα για να κάνει την
να κηρύξει την έναρξη του τουρνουά, εκπροσωπώντας τους τοπικούς συλλόγους, δίνοντας και τον δικό της χαιρετισμό. Εκ μέρους των δύο συλλόγων, του Νικολάου, του Αόλαντο και της Οκαμάρα, σας καλωσορίζω σε αυτό το τουρνουά που γίνεται μετά από τόσα χρόνια. Για μας είναι μεγάλη χαρά. Το θέλαμε πάρα πολύ, πάρα πολλά χρόνια και δεν γινότανε. Ελπίζω να απολαύσετε και ελπίζω να είμαστε εδώ κάθε χρόνο. Καλή αρχή. Ξεκινάει το τρίτο διεθνές τουρνουά του Νικολάου. Good luck to everybody. We can start the third international tournament. Ο Φάγιος Νικολάου.